Από τα λαμπρότερα πνεύματα όχι μόνο της Ελλάδας κατά τον 20ο αιώνα, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος εμπλέκεται νέος με την πολιτική. Τόσο από οικογενειακή παράδοση, όσο και από την έφεση της προσφοράς. Εμπλοκή η οποία είναι εξτρέμων, τελικά δηλαδή τον τραυματίζει. Ανανεωτής και ριζοσπάστης προπολεμικά εκφράζει μια άλλη αντίληψη, χωρίς όμως λαϊκή ανταπόκριση. Μόλις δε επί κατοχής εντοπίζεται ως δυνάμη παράγοντα στην αντίσταση, φυγαδεύεται στη Μέση Ανατολή. Επιφορτίζεται με αξιώματα τα οποία ίσως απαιτούν ειδικά στοιχεία προσωπικότητας. Πρωθυπουργός δύο φορές επί ελάχιστες εβδομάδες, το 45 και το 67. Πολύτιμος συνεργάτης του Παπάγου ως πρωθυπουργού. Συμπορεύεται αμφιθύμως με τον Καραμαλή ως αντιπρόεδρος, αλλά και ως διάδοχός του από τα τέλη του 63. Αδιαλάκτος αδιάλακτος κατά της Χούντας, σώζει την τιμή της πολιτικής. Χαρακτηρίζεται νέστορας του δημόσιου βίου, πλην όμως σωρεύει πολλές και ποικίλες πικρίες. Πεθαίνει το 86 σε ηλικία 84 ετών. Γεννημένος στην Πάτρα το 1902, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος στρέφεται σε πνευματικές αναζητήσεις με επίκεντρο τη φιλοσοφία. Ανιψιός του Δημητρίου Γούναρη, ιδρυτή του Λαϊκού Κόμματος, πλην όμως αντιμοναρχικού, σπουδάζει νομικά σε Αθήνα και κοινωνιολογία σε Χαϊδεβέργη, όπου και ανακηρύσσεται διδάκτορ. Γοητευμένος από την προσωπικότητα του θείου του, αλλά και με ευαίσθητες κεραίες προς τα ιστορικά κελεύσματα της εποχής, αναμειγνύεται με την πολιτική. Ο Δημήτριος Γούναρης αποτέλεσε μια αυθετηριακή επιρροή στην πολιτική ζωή του Κανελόπουλου. Νομίζω ότι τον θαύμαζε, τον αγαπούσε. Πρέπει να είχαν πολλά κοινά αυτοί οι δύο άνθρωποι και στο χαρακτήρα τους μοιάζαν αρκετά. Ο Κανελόπουλος προερχόταν από πολιτική οικογένεια, αλλά ταυτόχρονα ήταν και διανοούμενος και ανήκε στη διανόηση του Μεσοπολέμου. Μια διανόηση που θεωρούσε ότι όλα είναι δυνατά, ότι ο κόσμος μπορεί να αλλάξει και ότι μπορούν να ξεπεραστούν οι έρηδες του παλιού κόσμου. Όταν αρχίζει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, οι πολιτικές έρηδες στην Ελλάδα οξύνονται και κορυφώνονται. Η χώρα οδηγείται στο διχασμό. Εκείνη η αιματηρή περίοδος ολοκληρώνεται με την Μικρασιατική καταστροφή, την πυρπόληση της Σμύρνης και την εκτέλεση των φερωμένων νοσηπετίων 6 ηγετών. Ανάμεσά τους και ο Γούναρης ως πρώην πρωθυπουργός. Το γεγονός συγκλονίζει τον Κανελόπουλο. Έκτοτε θεωρεί τον διχασμό ως πηγή όλων των εθνικών δεινών. Ο Κανελόπουλος προορίστηκε ίσως από την οικογένειά του να αποτελέσει τον νέο Γούναρη. Ένα είδος συνέχειας του θείου του, ο οποίος εκτελέστηκε στις γνωστές συνθήκες το 22. Βέβαια, ένας άνθρωπος αξίας δεν αναπαράγει ποτέ αυτό που περιμένουμε στην αρχή από αυτόν. Πίστευε ότι ο εθνικός διχασμός ήταν κατάρα και έφερε βαρέως το γεγονός ότι ο θείος του δεν ήταν απλώς ένας αρχηγός που είχε σχέση με τον διχασμό, αλλά ήταν το σύμβολο του εθνικού διχασμού από την πλευρά της βασιλοφροσύνης, από την πλευρά των αντιβενιζελικών. Και προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί από την ταύτιση με το οικογενειακό του περιβάλλον, παρά το γεγονός ότι εκτιμούσε και θαύμαζε τον θείο του για τα προτερήματά του. Πολιτικά όμως ήθελε να έχει ένα δικό του στίγμα. Εκπροσωπεί μια νέα γενιά με ανάλογες αναζητήσεις με τον Γούναρη, κυρίως την έμφαση στο κοινωνικό στοιχείο της πολιτικής. Εξάλλου και οι σπουδές του τον οδηγούσαν εκεί, η κοινωνιολογία, όλη η πνευματική του ανασχόληση. Θεωρούσε όμως
ότι ο εθνικός διχασμός αφενός μεν ήταν μια στιγμή κατώτερη του έθνους, διότι διέσπαζε την εθνική ενότητα και την κοινωνική ενότητα, και αφετέρου ότι μετά το 22 ο εθνικός διχασμός αποτελούσε ένα επιβίωμα, ένα απολίθωμα μιας εποχής με άλλα διλήμματα, τα οποία ήταν πλέον άσχετα με τις ανάγκες του ελληνικού λαού στο Μεσοπόλεμο και της ελληνικής δημόσιας ζωής. Σύμφωνα με τον Κανελόπουλο, η διαιώνιση του διχασμού λειτουργεί καταστροφικά. Ο ίδιος διαμορφώνει σταθερά μια πολιτική με κύριο στόχο την υπέρβαση των παθών και με κέντρο βάρους στην κοινωνία. Το 1926 ορίζεται Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Οικονομικών στην Οικουμενική Κυβέρνηση Ζαΐμη. Είναι το βάφτισμά του στα δημόσια αξιώματα. Εκλέγεται παράλληλα καθηγητής στην κοινωνιολογία, ο πρώτος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αναλαμβάνει πρόεδρος του νεοσυσταθέντος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μετά τα αλλεπάλληλα κινήματα στις αρχές της δεκαετίας του 30, καταγγέλει καταρχάς τη μοναρχία, ενώ διακηρύσει εντονότερα την ανάγκη να εξυγχρονιστεί η πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας. Ήταν πολύ τολμηρό ένας μόνος φιλοβασιλικής οικογένειας να εκφραστεί ανοιχτά εναντίον της βασιλευωμένης, στη στιγμή που η βασιλευωμένη επέστρεφε στην Ελλάδα με τον Γεώργιο II το 1935. Ήταν και ένας επαναστάτης κατά βάθος. Δηλαδή ένας άνθρωπος ρομαντικός, ο οποίος δενόταν με τις ιδέες γενικώς και με τις επιλογές του επίσης. Και η επιλογή του για το αβασίλευτο καθεστώς είναι μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη που τον φέρνει σε επικοινωνία με πολλούς προοδευτικούς μέσα σε εισαγωγικά της εποχής του. Αυτή η τολμηρή πρωτοβουλία συνδέθηκε και συνοδεύτηκε από καινοτόμες ιδέες τις οποίες συνεισέφερε ο Κανελόπουλος στην πολιτική, εκφράζοντας τα ιδεολογικά ρεύματα της γενιάς του. Όπως η ανάγκη κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία υπό την επίρρεια των κεϊνσιανών προτάσεων της εποχής που είχαν αρχίσει να γίνονται δεκτές στην αμερικανική πολιτική. Όπως η ανάγκη εξευρωπαϊσμού, εξυγχρονισμού της ελληνικής πολιτικής και οικονομικής πραγματικότητας. Η ανάγκη το κράτος να αντιμετωπίζει το έθνος, όχι σαν λαό, αλλά σαν κοινωνία. Δηλαδή να αναγνωρίζει κοινωνικές διαφοροποιήσεις, κοινωνικές ομάδες, ξεχωριστούς στόχους. Πρόκειται για μια εντελώς νέα αντίληψη, ιδιαίτερα στον χώρο από τον οποίο προερχόταν ο Κανελόπουλος. Υπάρχει και ένα, κοινωνικό περιεχόμενο, αναμφίβολα. Με αυτή την έννοια παρακολουθεί τις εποχές της εξελίξης, γιατί ποιες είναι οι εξελίξεις εποχής? Είναι ο φασισμός και μετά ο ναζισμός, δηλαδή τα ολοκληρωτικά συστήματα, τα οποία όμως έχουν ένα κοινωνικό περιεχόμενο, δηλαδή ένα ενδιαφέρον για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, κυρίως γιατί ζουν σε μια εποχή πάρα πολύ προβληματική για τους μικρούς ανθρώπους. Θα λέγαμε ότι εκφράζει επίσης μια ανάγκη της γενιάς του να ισορροπήσει ανάμεσα στα δύο άκρα. Από τη μία πλευρά τα άκρα των παλαιών κομμάτων, και τα δύο εκείνη τη στιγμή ανήκουν ουσιαστικά στην ίδια αστική παράδοση, παρά το γεγονός ότι μεταξύ τους έχουν ανοιχτό το θέμα του πολιτιακού, και από την άλλη πλευρά τις ερεχόμενες δύναμες του κομμουνισμού. Θα μπορούσαμε να πούμε, αποτολμώντας ίσως μια παράδοξη διασύνδεση, ότι ο Κανελόπουλος εκφράζει μια σοσιαλίζουσα τάση της εποχής, αλλά όχι με την έννοια της σοσιαλδημοκρατίας επαναστατικού τύπου, με την έννοια της κοινωνικής μεταρρύθμισης. Ήδη έχει διαπλάσει καινοτόμο εν σχέση προς την εποχή του πολιτικό πλαίσιο. Προχωρά λοιπόν σε μια ρηξικέλευθη κίνηση. Ιδρύει το Εθνικό Ενωτικό Κόμμα. Βασικός στόχος του να υπάρξει υπέρβαση των διχαστικών αντιλήψεων οι οποίες διατρέχουν και ταλαιπωρούν την ελληνική κοινωνία. Υπήρξε πάνω απ' όλα ο πρώτος, ο οποίος στο πολιτικό σκηνικό, ως αρχηγός νέου κόμματος το 1935, θα κάνει κάτι το οποίο δεν είχε τολμήσει κανείς άλλος και θα το κάνει πρώτος, να αμφισβητήσει δηλαδή το πλαίσιο του διχασμού.
να πει ότι ο διχασμός πρέπει να ξεπεραστεί, δεν πρέπει να γεφυρωθεί, το λέει ρητά. Δεν θέλω τη γεφύρωση, λέει, του διχασμού. Θέλω την υπέρβαση του. Θέλω να πάμε σε άλλο επίπεδο οργάνωσης της δημόσιας ζωής. Το Εθνικό Ενωτικό Κόμμα, λοιπόν, με επικεφαλή στον Κανελόπουλο, κάνει την παρθενική εμφάνισή του στις εκλογές του Γενάρη του 1936, τις τελευταίες του Μεσοπολέμου. Η τολμηρή πολιτική σύλληψη του αχαιού πολιτικού δεν συναντά ανταπόκριση. Συγκεντρώνει ούτε 10.000 ψήφους, μόλις το 0,77%. Φυσικά, ουδής βουλευτής εκλέγεται. Αυτές οι μεταρρυθμιστικές ιδέες, οι ριζικά νέες, συνήθως την πρώτη φορά που εμφανίζονται, δεν αποκτούν λαϊκό αίρισμα. Ο διχασμός είναι μια ψυχική ένταση που κυριαρχεί στον ελληνικό λαό. Δεν μπορείς εύκολα να πάρεις τον ελληνικό λαό από το πλαίσιο του 35. Το Εθνικό Ενωτικό Κόμμα είναι μια πολιτική πρόταση. Αυτή η πολιτική πρόταση είναι και η μεγάλη ελπίδα του Παναγιώτη Κανελόπουλου. Που όμως δεν μπορεί να διαπεράσει αυτή η πρόταση στην ελληνική κοινωνία της εποχής εκείνης και γι' αυτό και έχει τα τόσο χαμηλά εκλογικά αποτελέσματα. Η σύγκρουση είναι πάρα πολύ μεγάλη και η πρόταση του Παναγιώτη Κανελόπουλου στερείται των εχέγγυων της πολιτικής εφαρμογής και είναι και απομακρυσμένη και λίγο ξένη, θα λέγαμε, από το πολιτικό περιβάλλον της εποχής εκείνης. Είναι η πρώτη φορά που ένα κόμμα της κύριας ροής των ελληνικών αστικών δυνάμεων, όχι ένα κόμμα ακραίο, αλλά ένα κόμμα από τον χώρο του αστικού φιλελευθερισμού, ρητά βγαίνει με μία ατζέντα που καταγγέλει το διχασμό πλέον. Τον καταγγέλει ως ανέρεση του εξυγχρονισμού της Ελλάδας. Παρά την εκλογική αποτυχία, ο Κανελόπουλος εμένει στις ριζοσπαστικές απόψεις του. Προέχει άλλωστε η επίδειξη συνέπειας στις πολιτικοφιλοσοφικές επιλογές του, τις οποίες θεωρεί πρόσφορες για τους καιρούς. Συναντάται και με άλλους πρωτοπόρους της εποχής, τον Τσάτσο, τον Ζολότα, τον Παπανδρέου. Κοινή συνισταμένη να ανατραπεί ο συσχετισμός ανάμεσα στις κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις και ταυτόχρονα να εμπεδωθεί το κοινοβουλευτικό πολίτευμα. Οι προοδευτικές θέσεις του τίθενται υπό περιορισμό από το καθεστώς της 4ης Αυγούστου, το οποίο όχι μόνο τον απολύει από το Πανεπιστήμιο, αλλά τον εξορίζει ανά τις νήσους των Κυκλάδων. Εν τω μεταξύ, τα σύννεφα του Δευτέρου Πολέμου πυκνώνουν και πάνω από την Ελλάδα. Την 28η Οκτωβρίου, ο Μεταξάς ουδεκάν διαπραγματεύεται την παράδοση της χώρας στον Μουσολίνη. Ο Κανελόπουλος ενεργοποιείται εκ νέου. Όπως οι περισσότεροι Έλληνες, επικρότησε την απόφαση του Μεταξά να αρνηθεί το τελεσίγραφο το Ιταλικό και μάλιστα ζήτησε τότε να του δοθεί άδεια να πάει στα σύνορα να πολεμήσει προς Φαντάρος. Πράγμα που έγινε. Η ανάταση του έθνους ως απότοκος της νικηφόρας απόκρουση των Ιταλών κάμπτεται όταν το σιδερόφρακτο Ράιχ καταλαμβάνει τη χώρα. Ο Κανελόπουλος αντιλαμβάνεται σύν το χρόνο την ανάγκη να συγκροτηθούν στον αστικό χώρο αντιστασιακοί θύλακες αρχικά πολιτικού χαρακτήρα. Ως καθηγητής εν αναστολή διατηρεί επαφή με κύκλους της αθηναϊκής νεολαίας ενώ κρατά σε κρυφή λειτουργία το Εθνικό Ενωτικό Κόμμα. Ο Κανελόπουλος πρωτοστατεί σε κύκλους όπως είναι τα Ενωτικά Φροντιστήρια, το Εθνικό Ενωτικό Κόμμα, με πολύ καλή επαφή με τους νέους ανθρώπους της Αθήνας κυρίως, οι οποίοι αναφέρονται σε πολιτική αντίσταση, σε μια πνευματική δηλαδή διεργασία ή σε κυκλοφορία παράνομων φυλαδίων και σε τόνωση του ηθικού του λαού. Λέγεται για τον ρόλο του στην συγκρότηση της ΠΕΑΝ, της Πανελλήνιου Ένωσης Αγωνιζομένων Νέων, με επικεφαλή στον Κώστα Περίκο, τον απότακτο αξιωματικό της αεροπορίας. Αυτό δεν είχε επαληθευτεί απολύτως. Σίγουρα όμως ο Κανελόπουλος εμπνέει αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε πρωτεργάτης της ΠΕΑΝ, της οργάνωσης που έχει συνδεθεί πολλές φορές μαζί του. Ιδεολογικά όμως υπήρξε πνευματικός της πατέρας, θα μπορούσαμε να πούμε, διότι οι πρωτεργάτες της ΠΕΑΝ είχαν επηρεαστεί από τις φιλελεύθερες και καινοτόμες εκείνη την εποχή ιδέες Κανελόπουλου. Το
Στο διάστημα που αναπτύσσονται οι συνήθως ολιγομελείς αστικές αντιστασιακές οργανώσεις, το μέτωπο της αριστεράς γιγαντώνεται στο ΕΑΜΕΛΑΣ με ισχυρότατο εταίρο το ΚΚΕ. Ο αστικός χώρος προβληματίζεται και ανησυχεί ως προς τις αληθείς μελλοντικές επιδιώξεις του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο Καναλόπουλος ασπάζεται αυτές τις ανησυχίες. Αποστασιοποιείται από τις έως προσφάτως απόλυτες αντιμοναρχικές θέσεις του. Ο Κανελόπουλος το Μάρτιο του 1942, όταν οι πολιτικοί αρχηγοί διακήρυξαν ότι επιθυμούσαν να γίνει δημοψήφισμα για την επίλυση του πολιτιακού στο τέλος κατοχής και τάχθηκαν υπέρ της αβασίλευτης, συμμετείχε, προσχώρησε στην βασική αρχή του να γίνει δημοψήφισμα, αλλά δεν τάχθηκε εναντίον του βασιλιά. Αρχίζει να συζητά το μέλλον με βασιλεία, διότι θεωρεί ότι απειλείται το αστικό καθεστώς μετά το τέλος του πολέμου από το ενδεχόμενο μιας λαϊκής δημοκρατίας. Προβάλλει με ιδιαίτερο δυναμισμό το ΕΑΜΕΛΑΣ. Ο δυναμισμός του ΕΑΜΕΛΑΣ αντανακλάται και στο Κάιρο, καθώς και στην εκεί εμπολής βασιλομεταξική κυβέρνηση Τσούδερου. Ως εκ των πραγμάτων, αλλά και εξ ανάγκης, επιχειρείται να τεθούν στο περιθώριο οι σχετικοί υπουργοί και να προωθηθούν φιλελεύθεροι πολιτικοί. Ο Κανελόπουλος καταφθάνει την άνοιξη του 42. Στο δε πλαίσιο του ιδιότυπου ανασχηματισμού, ορίζεται αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός στρατιωτικών, δηλαδή προϊστάμενος των τριών πολεμικών υπουργείων. Ο Κανελόπουλος λοιπόν θεωρεί εκείνη τη στιγμή ότι είναι σημαντικό, πέρα από την αντίσταση εσωτερικό, να υπάρξει σαφής παρουσία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στο συμμαχικό αγώνα, ούτως ώστε η Ελλάδα να μπορέσει να διεκδικήσει στη συνέχεια μετά το τέλος του πολέμου ό,τι της αναλογεί. Προσπαθεί να συγκεράσει την ανάπτυξη του στρατού, την προετοιμασία του στρατού, την οργάνωση του στρατού, οργανώνει δύο ταξιαρχίες, οι οποίες συγκροτούνται από Έλληνες φυγάδες κατά κύριο λόγο δωδεκανήσιους, να στελεχωθούν αυτές τις ταξιαρχίες από αξιωματικούς και να πολεμήσει η πρώτη ταξιαρχία στη μάχη του Αλαμέιν, που πολεμά πάρα πολύ επιτυχώς. Οι επιτυχίες στα πεδία των μαχών δεν λειτουργούν συγκολητικά στο στράτευμα. Οι διενέξεις μεταξύ αριστεροβενιζελικών και βασιλομεταξικών κλιμακώνονται. Ο Κανελόπουλος ακροβατεί σε τεντωμένο σκηνή χωρίς προστασία. Προσπάθησε βάσει του συνετικού του χαρακτήρα να εξισορροπήσει τα αντίπαλα μέρη στον στρατό, που δεν ήταν διαφορετικά από τα αντίπαλα μέρη μέσα στην ίδια την κατεχόμενη Ελλάδα. Από τη μία πλευρά φιλοβασιλική αξιωματική που κατήχαν υψηλές θέσεις και από την άλλη πλευρά φιλελεύθερη ή ακόμα και αντιβασιλική αξιωματική, οι οποίοι ήθελαν να έχουν και εκείνη άποψη για τη θέση του στρατού. Τελικά αποδείχθηκε ένα αδύνατο έργο, διότι κατάφερε να τους στρέψει όλους εναντίον του, χωρίς να αποτρέψει τελικά μια μείζωνα κρίση. Εκεί που έχει άδικο, κατά τη γνώμη, εκεί που αποτυγχάνει, είναι το ότι προσπαθεί να δημιουργήσει ένα στρατό πιο συνενετικό. Πράγματι, επαναφέρει βενιζελικούς αξιωματικούς, αλλά δείχνει πολύ μεγάλη ανοχή. Δηλαδή, η έννοια στο στρατό της πολιτικής ζήμωσης δεν μπορεί να γίνει με ισορροπισμό. Πρέπει να γίνει πάνω απ' όλα με πειθαρχία. Στην πειθαρχία αποτυγχάνει ο Κανελόπουλος. Δεν αποκαθιστά πειθαρχία. Επιτρέπει μια πολιτική ζήμωση πέραν του σκοπίμου και τελικά πέφτει από παράλληλες εξεγέρσεις διαφορετικών ομάδων μέσα στον ίδιο το στρατό. Καταραίει τελικά. Πέφτει με το κίνημα του 1943, που είναι το πρώτο κίνημα με το οποίο απομακρύνονται τα στοιχεία της 4ης Αυγούστου αφενό και αφετέρου παίρνουν πολιτικό ρόλο τα στελέχη της Βενιζελικής Παράταξης στα πολιτικά πράγματα στη Μέση Ανατολή. Τα γεγονότα τον ξεπερνούν. Είναι πάλι δυσκολεύεται να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό είναι ένα μόνιμο πρόβλημα του Κανελόπουλου. Δεν έχει την ευχέρεια που έχουν ενδεχομένως άλλοι πολιτικοί να καταλαβαίνει ποιο είναι το μείζον σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Φαίνεται ότι υπήρξε για ξυλαστήριο θύμα ο Κανελόπουλος και από την πλευρά των Βρετανών για το τι συνέβη τελικά στο στράτευμα.
διότι ο Κανελόπουλος διαφωνούσε, όπως διαφωνούσε και ένα μέρος των Βρετανών ηθινόντων, με την πολιτική που ακολουθούσε κυρίως το ΣΟΕ απέναντι στο ΕΜΕΛΑΣ, δηλαδή τη στήριξη που παρεχόταν στο ΕΜΕΛΑΣ. Έφυγε πικραμένος από τη Μέση Ανατολή, θεωρώντας ότι δεν αναγνωρίστηκε το έργο του και ότι δεν ήταν ξεκάθαρες οι θέσεις και οι στόχοι των Βρετανών απέναντι στην κατοχική Ελλάδα. Η Βρετανία, πυβδισμένη και από τα αλλεπάλληλα κινήματα στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, καλούν στη Μέση Ανατολή τον Παπανδρέου. Σκοπεύουν να τον ορίσουν πρωθυπουργό σε μια όσο το δυνατόν ευρύτερης αποδοχής κυβέρνηση. Ο Κανελόπουλος αρχικά επιφυλάσσεται. Κανείς δεν μετέχει, ούτε ο Κανελόπουλος, στην κυβέρνηση, την πρώτη κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου το 1944. Είναι περίεργη η περίπτωση αυτή η κυβέρνηση, γιατί ενώ εκφράζει μια συνισταμένη αστικών δυνάμεων, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται πρωθυπουργός του Παπανδρέου, κυρίως με αγγλική παρέμβαση, τρομάζει όλους τους άλλους και τους σωθεί να κρατήσουν αποστάσεις απέναντί του. Ο Κανελόπουλος συμμετείχε τελικά στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, ενώ η αρχική του απόφαση ήταν να μην το κάνει όταν έβλεπε ότι το σχήμα δεν ήταν ακόμη υγιές. Ήθελε δηλαδή όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνεργασία, ευρύτερη συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων και ταυτόχρονα στήριξη μιας τέτοιας κυβέρνησης από τους Βρετανούς. Την ουσία η κυβέρνηση που έχουμε είναι μετά το Συμβούλιο του Λιβάν. Δηλαδή εκεί έχει πάρει και αριστερά τα υπουργεία, εκεί εκπροσωπείται ο πολιτικός κόσμος, επίσης ώρες με τον αντιστασιακό κόσμο, παρά τη διαφορά των μεγεθών. Και ως εκ τούτου μπαίνει και ο Κανελόπουλος μετά το συνέδριο του Λιβάνου. Δεν ήθελε να πλαγιοκοπείται οποιαδήποτε κυβέρνηση εθνικής ενότητας, είτε από την αριστερά, χωρίς να υπάρχει μια σαφή συμφωνία, ούτε και από τους Βρετανούς. Θεωρούσε απαραίτητη την στρατιωτική κυρίως στήριξη τη στιγμή της εισόδου της κυβέρνησης εθνικής ενότητας στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας αποβιβάζεται στην Αθήνα στις 18 Οκτωβρίου του 1944. Συνοδεύεται από την ετοιμοπόλεμη ορεινή ταξιαρχία. Επικουρείται δε από βρετανικές δυνάμεις. Ο Κανελόπουλος φοβάται κλιμάκωση της υφέρπουσας εμφύλιας σύγκρουσης. Επιδεικνύει μετριοπάθεια και συμβιβαστική τάση. Επιδιώκει να συναντηθεί στην Πελοπόννησο με τον ηγέτη του Ελλάς, Άρη Βελουχιώτη. Με αγγλικό πλοίο καταδρομικό έφτασε στην Καλαμάτα για να συναντήσει τον Άρη Βελουχιώτη στην Πελοπόννησο, την αιμοκρατούμενη, πιστεύοντας ότι το κύρος του ως εκπροσώπου της ελληνικής κυβερνήσεως θα τον έφερε σε ισότιμη θέση με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων των αντιστασιακών, γνωστόν όμως για τις κομμουνιστικές τους τοποθετήσεις. Και το πέτυχε αυτό. Επέτυχε την συμφιλίωση στην Τρίπολη και την αποφυγή της εξόντωσης των συλληφθέντων ταγματασφαλιτών, όπως τους έλεγαν, και μετά των άλλων γεγονότων στην Πελοπόννησο. Ο Κανελόπουλος πλάι στον Βελουχιώτη είναι μια απίθανη εικόνα αντιθέσεων, θα έλεγα. Τι σχέση μπορεί να έχει ο Βελουχιώτης, ο άνθρωπος της δράσης, ο σκληραγωγημένος, ο αδίστακτος, με τον ευαίσθητο, ονειροπόλο, ιδεαλιστή Κανελόπουλο. Αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα συνύπαρξη που τελικά αποβλέπει στις δημιουργίες γέφυρας. Πιστεύει ακόμα ότι είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. Κάθε γέφυρα μεταξύ των αστικών δυνάμεων και του ΕΑΜΕΛΑΣ έχει ανατιναχθεί. Αρχές Δεκεμβρίου παρετούνται από την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας τα στελέχη της αριστεράς. Ακολουθούν τα βιαιότατα Δεκεμβριανά. Τελικά η ήττα του ΕΛΑΣ οριστικοποιείται με τη Συμφωνία της Βάρκιζας. Οι προηγηθήσεις αγριότητες έχουν συγκλονίσει τον Κανελόπουλο. Εγκαταλείπει τη μετριοπάθειά του. Στρέφεται δεξιότερα. Τον δε Οκτώβρη του 1945 ορίζεται πρωθυπουργός εν μέσω λευκής τρομοκρατίας. Σκοπεύει να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές. Η κυβέρνηση Κανελόπουλου του 1945 είναι μια χαμένη υπόθεση. Είναι μια καλή κυβέρνηση. Έχει εξαιρετικούς ανθρώπους μέσα. Αλλά εξαιρετική κυβέρνηση με εξαιρετικούς ανθρώπους μέσα είναι και η κυβέρνηση Σοφούλη που τον διαδέχεται. Στην πραγματικότητα καμία από τις δύο αυτές κυβερνήσεις δεν ελέγχει ούτε την οικονομία, ούτε το κράτος, ούτε καν το έδαφος της χώρας συνολικά.
Είναι αποτυχημένες προσπάθειες. Ο ίδιος ο Κανελόπουλος θα πέσει αμέσως μέσα σε 20 μέρες. Ο Κανελόπουλος θεωρούσε ότι δεν ήταν ξεκάθαρο το τοπίο και δεν θα μπορούσαν οι εκλογές να διεξαχθούν με τον άψογο τρόπο που έπρεπε να διεξαχθούν. Ταυτόχρονα είχε φαίνεται σημαντικά προβλήματα συνεννόηση με τους Βρετανούς. Εδώ υπάρχει πάλι η σκιά του 42-43. Δεν τον εμπιστεύονται και δεν τους εμπιστεύεται. Και εκείνη τη στιγμή είναι κρίσιμο να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες. Πράγμα το οποίο θα γίνει στη συνέχεια με την κυβέρνηση Σοφούλη. Μετά αρκετές παλινδρομήσεις, οι εκλογές ορίζονται και διεξάγονται στις 31 Μαρτίου του 1946. Χρωματίζονται από την αποχή κυρίως του ΚΚΕ. Ο Κανελόπουλος σχηματίζει με τον Βενιζέλο και τον Παπανδρέου την Εθνική Πολιτική Ένωση, η οποία λαμβάνει 19%. Η κοινοβουλευτική κυριαρχία του Λαϊκού Κόμματος τον αποκλείει κατά βάση από τα κυβερνητικά σχήματα. Μετέχει πάντως σε κυβερνήσεις συνεργασίας υπό τον Μάξιμο το 47 και υπό τον Σοφούλη το 49. Ο Κανελόπουλος ανήκει στους πολιτικούς αρχηγούς που έπαιξαν ρόλο στις συμμαχικές κυβερνήσεις του εμφυλίου 1947-1950 και μάλιστα κατήχε ένα σημαντικό πόστο που είχε σχέση με την Εθνική Άμυνα, κυρίως του Υπουργείου Στρατιωτικών. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι απομακρυνόταν λίγο από το ήπιο ύφος των προηγούμενων ετών, αλλά το γεγονός ότι είχε μεγάλη οικειότητα με το στράτευμα του επέτρεψε να λειτουργήσει ως βασικός στρατιωτικός σύμβουλος εκείνων των κυβερνήσεων και να ενισχύσει μάλιστα την επιρροή του χωρίς ταυτόχρονα να χάσει το βασικό για αυτόν μέλημα να ενωθούν οι πολιτικές δυνάμεις πέρα από τον διχασμό. Όταν τον Ιανουάριο του 49 ορίζεται ο Παπάγος αρχιστράτηγος, ο Κανελόπουλος είναι υπουργός στρατιωτικών. Τον Αύγουστο, το μέτωπο των αστικών δυνάμεων επικρατεί στον εμφύλιο. Ο Κανελόπουλος επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει τη συμβολή του τα τελευταία χρόνια στις δημόσιες υποθέσεις. Συγκροτεί λοιπόν με δύο ένστολους, τον Άβαρχο Σακελαρίου και τον στρατηγό Παπαδόπουλο, επωνομαζόμενο Παππού, το μέτωπο Εθνικής Αναδημιουργίας. Μετέχουν στις εκλογές τον Μάρτιο του 50. Ψηφίζονται από 89.000 πολίτες, δηλαδή το 5,3 του εκλογικού σώματος. Εκλέγουν 7 βουλευτές. Ουδόλως ενθουσιαστική η απήχησή τους. Στις εκλογές του 50 είναι το μεγάλο λάθος, κατά τη γνώμη μου, του Κανελόπουλου και του Παπανδρέου. Κατεβαίνουν χωριστά. Τότε ήταν που έπρεπε να κατέβουν μαζί. Παίρνει 5 και κάτι ο Κανελόπουλος σε συνεργασία με πιο δεξιές δυνάμεις. Έχει αρχίσει η δεξιά στροφή του και 10% ο Παπανδρέου. Αν είχαν κατεβεί μαζί, είναι 15%, πιθανότητα θα είχαν πάρει παραπάνω. Είναι το λάθος των πρωτοπόρων τη στιγμή πια που νομίζει ο καθένας ότι μπορεί να έχει έρθει η ώρα του. Κανενός η ώρα δεν είχε έρθει. Ο Κανελόπουλος αντιλαμβάνεται ότι ως αυτόνομος πολιτικός δεν διαθέτει αντίκρισμα. Καθιστά λοιπόν το κόμμα του, το Εθνικό Ενωτικό, μία από τις ιδρυτικές συνιστώσεις το 1951 του λαοφιλέστατου ελληνικού συναγερμού υπό τον Παπάγο. Στις εκλογές του 52, τις δεύτερες που μετέχει ο συναγερμός, ο στρατάρχης επικρατεί κατά κράτος. Ο Κανελόπουλος, μετέχοντας στην κυβέρνησή του, καθίσταται πλέον σημαίνον στέλεχος της δεξιάς. Ο Παναγιώτης Κανελόπουλος στη διάρκεια της δεκαετίας του 50 κρατάει ένα διακριτό αλλά και διακριτικό ρόλο. Έχει πάντοτε ή συχνά κυβερνητικά πόστα. Κρίνεται ότι είναι ένας από τους ηγέτες δεξιάς. Κρίνεται ότι είναι ένας από τους ανθρώπους που έχουν να κάνουν με μια πνευματική καλλιέργεια πολύ ισχυρή που τη χρειάζεται αυτή η παράταξη. Από την άλλη μεριά αποτελεί μια διαρκή ηγετική εφεδρεία αυτή τη παράταξη. Ο ανιψιός του Γούναρη είναι πολύ λογικό να έχει ηγετικές φιλοδοξίες στον χώρο της ελληνικής δεξιάς. Εξάλλου είναι ένα πρόσωπο σημαντικό, ένας πρώην πρωθυπουργός. Ο Κανελόπουλος, επομένως, μπαίνοντας στον ελληνικό συναγερμό του Παπάγου, διεκδικεί πια μια εντελώς διαφορετική λειτουργία μέσα στην ελληνική πολιτική ζωή. Σε ένα μεγάλο πλειοψηφικό ρεύμα δεν θα είναι πια ο τρελός του χωριού
Όποιος ζητάει την αναμόρφωση της ελληνικής πολιτικής ζωής θα πρέπει να την κάνει. Κύριε βουλευτέ, ο αξιότιμος κύριος πρόεδρος της κυβερνήσεως εθεώρησε αναγκαίον, όπως αποφασίσει, πρώτης ενάρξεως της κανονική των κανονικών εργασιών, της Δευτέρας Συνόδου, της παρούσης Βουλής, όπως προβεί λέγω η κυβέρνηση, εις απολογισμών του έργου το οποίο επετελέστη κατά το πρώτον έτος της διακυβερνήσεως της χώρας εκ μέρους της κυβερνήσεως του Ελληνικού Συναγερμού. Στην κυβέρνηση του Ελληνικού Συναγερμού ξεκινά το βίο του το 1952. Ο Παναγιώτης Κανελόπουλος είναι ένας πολύ σημαντικός παράγων, αισθάνεται όμως αρκετά παραγωνισμένος όπως και άλλοι ανερχόμενοι πολιτικοί της εποχής από τον ισχυρό άντρα του συναγερμού, τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Ο Μαρκεζίνης, σαν υπουργός συντονισμού, μπορεί πραγματικά να ελέγχει όλο το κυβερνητικό έργο και από ό,τι φαίνεται δημιουργεί πολλές δυσκολίες σε διάφορους υπουργούς. Ωστόσο, ο Κανελόπουλος διατηρεί την διακριτή του θέση και καταφέρνει να ελέγξει και πάλι ένα πολύ σημαντικό χαρτοφυλάκιο, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο και διατήρησε μέχρι το τέλος του Παπάγου, το 1955. Στο αεροδρόμιο της Ελευσίνος, όπου εκκυμάτιζαν οι σημαίες των 14 κρατών του ΝΑΤΟ, έγινε παρουσία του Υπουργού της Εθνικής Αμήνης κ. Κανελοπούλου, των Υφυπουργών των Πολεμικών Υπουργείων, του Επιτετραμένου του Καναδά κ. Γκράντε και άλλων επισήμων, η τελετή της παραδόσεως των πρώτων 6 καναδικών αεριοθουμένων. Ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Κανελόπουλος συμβάλλει στη σύσφιξη των δεσμών της Ελλάδας με το ΝΑΤΟ. Αναδιοργανώνει τις ένοπλες δυνάμεις. Διαχειρίζεται άμεμπτα την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια. Καταγράφεται ως ανιδιοτελής και έντιμος πολιτικός. Αναλαμβάνει τέλος το 1954 πρώτος στη τάξη αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση. Όταν όμως εξαιτίας της ασθένειας του Παπάγου αρχίζουν οι διαδικασίες διαδοχής, δείχνει ανέτοιμος να μετάσχει στην εσωτερική αναμέτρηση. Εδώ είναι πάλι το στοιχείο της προσωπικότητάς του. Δεν θεωρεί σωστό να κινηθεί εσωκομματικά όσο ζει ο Παπάγος. Επίσης έχει την αίσθηση ότι ο Παπάγος θα γίνει καλά. Επομένως, από πολύ νωρίς, από το Μάρτιο του 1955, ο Κανελόπουλος, σίγουρα μέσα στο καλοκαίρι, υποσκελίζεται στην κούρσα διαδοχής δραματικά από τον Στεφανόπουλο. Δεν διεκδίκησε ποτέ στην κρίσιμη στιγμή την διαδοχή του Παπάγου, διότι πίστευε ότι έπρεπε να προκύψει ένα πρόσωπο στην πολιτική γενικής αναγνώρισης. Ο ίδιος δεν εγγυάται τη γενική αναγνώριση. Είχε αντιπάλους, είχε φίλους, αλλά είχε και πολλούς εχθρούς. Γι' αυτό είπε Καραμαλής. Προηγείται. Αρχικά ο Κανελόπουλος πάλι αισθάνεται την πίκρα της αποτυχίας να διαδεχθεί τον Παπάγο. Όταν ανατίθεται στον Κωνσταντίνο Καραμαλή η αρχηγία της κυβερνήσεως μετά το θάνατο του Παπάγου, ο Καραμαλής, όπως ξέρουμε, δημιουργεί καινούριο κόμμα και στην ΕΡΕ πλέον, στην Ριζοσπαστική Ένωση, προσέρχεται και ο Κανελόπουλος με κάποια αργοπορία. Και έτσι ξαναβρίσκει πάλι την θέση του στην πολιτική και μάλιστα σε ένα κόμμα με προοπτικές πλέον πολύ σημαντικές. Θυμίζουμε ότι ο Καραμαλής έχει παντρευτεί την ανιψιά του Κανελόπουλου, την κόρη του αδελφού του δηλαδή. Γι' αυτό είναι και ένας άτυπος οικογενειακός δεσμός. Ο Κανελόπουλος προσχωρεί στην ΕΡΕ το 59, σχεδόν 3 χρόνια μετά την ίδρυσή της. Ο Καραμαλής τον τοποθετεί αντιπρόεδρο στην κυβέρνησή του. Βέβαια, οι δύο άνδρες δεν μπορούσαν να είναι πιο διαφορετικοί από ότι αυτοί οι δύο. Ο Καραμαλής είναι ο άνθρωπος της δράσης, ο Κανελόπουλος είναι ο άνθρωπος της σκέψεως και των αμφιβολιών και των όχι έγκαιρων αποφάσεων. Δεν πάει πολύ μακριά αυτή η σχέση. Δεν νομίζω ότι ο Κανελόπουλος αγαπούσε τον Καραμαλή, αλλά βέβαια είχε την αξιοπρέπεια πάντα
να φέρεται με το σεβασμό και την σοβαρότητα που απαιτούσαν οι περιστάσεις. Εις τον αύριον, ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως κ. Κανελόπουλος, παρουσία του Υφυπουργού Συντονισμού κ. Μπούτου και άλλων επισήμων, ενεκαινίασε το εργοστάσιο Πολυστερίνης, η ενέγερση του οποίου εστίχησαν εν περίπου $1,000,000. Η σχέση που διαμορφώνεται τώρα είναι αυτή η περίεργη σχέση μεταξύ του διανοουμένου, του πολιτικού χώρου και του πολιτικού της δράσης. Έχω την αίσθηση ότι ο Κανελόπουλος ως διανοούμενος ικανός να συλλαμβάνει τα προβλήματα, να διατυπώνει απόψεις, θα υπερκεραστεί από τον Καραμαλή με παρόμοιο περίπου τρόπο που υπερκεράστηκε από τον άλλον πολιτικό της δράσης 10 χρόνια πριν, τον Γεώργιο Παπανδρέου. Ο Καραμαλής υπελόγιζε στον Κανελόπουλο και τον ήθελε δίπλα του. Άρα πρέπει να είχαν εκλεκτικές συγγένειες, στην πολιτική τουλάχιστον. Ο Καραμαλής εδιάβαζε τον πολυγραφότατο Κανελόπουλο. Τον θαύμαζε για το πνευματικό του μέγεθος και τον ήθελε κοντά του. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Ο Καραμαλής είχε ιδιότητες που έλειπαν στον Κανελόπουλο και αντιστρόφως. Ο Κανελόπουλος ήταν ένας διανοούμενος, μαχητής της συνένεσης, των ήπιων λύσεων, της συζήτησης. Πολλοί τον κατηγόρησαν ως εθεροβάμωνα ορισμένες φορές, διότι πίστευε ότι με το διάλογο μπορούσαν να ξεπεραστούν όλες οι διαφορές. Ο Καραμαλής ήθελε πολύ γρήγορα αποτελέσματα και δεν είχε χρόνο για αυτή τη διαλογική διαδικασία πάντοτε. Επομένως, ο παδί του Κανελόπουλου θα προσήπταν στον Καραμαλή αυταρχισμό για την επιμονή του σε γρήγορες και πολλές φορές συνοπτικές διαδικασίες για να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα. Ο Καραμαλής κυριαρχεί έως το καλοκαίρι του 1963. Η υποβόσκουσα όμως κρίση με το στέμα εκδηλώνεται έντονα τον Ιούνιο, οπότε και παρετείται. Ιτάται δε στις εκλογές του Νοεμβρίου. Εγκαταλείπει τον δημόσιο βίο και τη χώρα. Παρά τις δομικές διαφορές ως προσωπικότητες, ορίζει τον Κανελόπουλο διάδοχό του. Ο αχαιός πολιτικός ηγείται πλέον στο χώρο της συντηρητικής παράταξης. Όχι όμως χωρίς προβλήματα και αμφισβητήσεις. Οι εξελίξεις άλλωστε προδιαγράφονται δυσίωνες, αφού ήδη μετά τις εκλογές του 1961 το κλίμα έχει καταστεί βαρύ. Ο Καραμαλής, αποχωρώντας ως αυτοεξόριστος το 1963, μετά από την όντα σε πολύ δυσάρεστη θέση μετά την ήττα του 1963, παραχωρεί την ηγεσία στον Παναγιώτη Κανελόπουλο. Το κατά πόσο ηγείται της παράταξής του, μπορεί να ηγηθεί ή δεν μπορεί να ηγηθεί, είναι κάτι που εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι είχε μεγάλη δυναμία και στο σχεδιασμό και στο να επιβληθεί. Ο Κανελόπουλος γίνεται αρχηγός κόμματος και είναι πραγματικά όμορφο. Δύο άνθρωποι που είχαν ξεκινήσει μαζί, Γεώργιος Παπανδρέου, Παναγιώτης Κανελόπουλος, είναι αρχηγοί των δύο μεγάλων κομμάτων της Ελλάδας της δεκαετίας του 60. Αλλά ίσως έχει περάσει η ώρα και των δύο. Ο Κανελόπουλος γίνεται αρχηγός της ΕΡΕ, αλλά στην πραγματικότητα δεν ελέγχει ποτέ πλήρως το κόμμα του. Ο πραγματικά χαρισματικός αρχηγός του χώρου, ο Καραμαλής, βρίσκεται στο Παρίσι και πάρα πολλοί τον περιμένουν να γυρίσει. Η Κανελοπουλική ΕΡΕ είναι μια αδύναμη ΕΡΕ. Πρώτο και κύριο γεγονός που διχάζει το κόμμα είναι ότι οι μισοί πολιτευτές θεωρούν τον Κανελόπουλο διάδοχο του Καραμαλή και οι άλλοι μισοί τον θεωρούν απλώς τοποτηρητή του Καραμαλή. Είναι δύσκολο να συμβιβάσει αυτές τις δύο ιδιότητες. Ο Κανελόπουλος πρέπει να αντιμετωπίσει τον συνεχιζόμενο πόλεμο από τις κυβερνήσεις του κέντρου, να συσπυρώσει την ΕΡΕ μετά την αναχώρηση του Καραμαλή για το Παρίσι και ταυτόχρονα αποφασίσει τι θέση θα κρατήσει το κόμμα του απέναντι στον εμφύλιο μέσα στην Ένωση Κέντρου μετά το 1965. Ο Καραμαλής αποχωρεί και αφήνει πίσω ότι είναι πολύ μεγάλο κενό. Το κενό αυτό επί της ουσίας δεν μπορεί να το καλύψει ο Παναγιώτης Κανελόπουλος. Δεν ξέρω ποιος άλλος μπορούσε να το καλύψει, αλλά αυτός δεν μπορεί να το καλύψει, δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Και μπαίνει σε μια διαδικασία ελέγχου κάποιων πραγμάτων, ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος. Η πρότασή του για την αποσκήρτηση των βουλευτών της Ενώσεως Κέντρου την έχει κάνει προφανώς, έχει γίνει. Θεμητή, μάλλον όχι, δηλαδή είναι κάτι το οποίο θεμητή σε επίπεδο πολιτικού συμφέροντος, σαφώς.
εξωθεσμική εκ των αποτελεσμάτων σαφώς. Αλλά σίγουρα η νίκη της Ενώσεως Κέντρου σημαίνει πάρα πολλά. Σημαίνει δηλαδή ότι ο αστικός κόσμος έχει κάπου αλλού να κοιτάξει. Λαέ των Αθηνών, λαέ της Ελλάδος, ζήτω η δημοκρατία. Είναι αλήθεια ότι επειδή και οι ιερέοι επί της αρχηγίας Κανελόπουλου συντηρητικοποιείται, επειδή βάλετε πανταχώθεν και ακούμε ένα αντικομμουνιστικό λόγο που δεν ακούγαμε μέχρι τότε, τον είχαμε ακούσει και από τον Καραμανλή στις εκλογές του 1963, δεν είναι δηλαδή μόνο ίδιον του Κανελόπουλου, γενικά το κόμμα αμήνεται και γίνεται πιο εσωστρεφές και πιο σκληρό σε μια εποχή που θα πρέπει να κάνει ακριβώς το αντίθετο, να φιλελευθερωποιηθεί για να μπορέσει να ανταγωνιστεί την άλλη πλευρά. Απότοκος αυτής της τάσης είναι και η συντηρητική αντίληψη που συνοδεύει τις θέσεις και κινήσεις Κανελόπουλου απέναντι στον Γιώργο Πανδρέου αφενός και στους λεγόμενους αποστάτες αφετέρου. Ο Κανελόπουλος έχει μια σκληρή γραμμή απέναντι στις Ένωσης Κέντρου το 1965. Πράγματι, και η Ένωση Κέντρου έχει μια πολύ σκληρή γραμμή έναντι της ΕΡΕ ταυτοχρόνως. Δηλαδή, η άνοδος των τόνων, ειδικά το 1965, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εκατέρωθεν με αρκετό λαϊκισμό. Κάνει λοιπόν αυτή την προτροπή στους βουλευτές της Ένωσης Κέντρου να αποστατήσουν, όταν όμως θα γίνει η αποστασία, μετά τη δεύτερη αποστασία δηλαδή, εν όψη του αδιεξόδου, ο ίδιος θα συνταχθεί με την άποψη του Γεωργίου Παπανδρέου για εκλογές. Και μάλιστα τότε είναι που θα συγκρουστεί πάλι με τον Τζάτσο. Διότι η ΕΡΕ θα αρνηθεί να τον ακολουθήσει. Θα αναγκαστεί να το πάρει πίσω. Και τότε είναι που θα λεχθεί και το περίφημο που λέει ο Κανελόπουλος κάποια στιγμή ο αρχηγός της στρατιάς να διαβεί τον Ρουβίκονα. Και το απαντάει ο Τσάτσος, ναι, αλλά τώρα θα τον διαβεί μόνος τον Ρουβίκονα άνευ στρατιάς. Τελικά Κανελόπουλος και Παπανδρέου, με τη συμβολή των ανακτόρων και εξωθεσμικών παραγόντων, συμφωνούν να εκτονώσουν την επικίνδυνη κατάσταση. Ορίζουν εκλογές για τις 28 Μαΐου του 1967. Στις 3 Απριλίου μάλιστα, ο Κανελόπουλος σχηματίζει μονοκομματική κυβέρνηση της ΕΡΕ. Και αυτή η δεύτερη κυβέρνησή του μετά 22 χρόνια διαρκεί ελάχιστες εβδομάδες. Συλλαμβάνεται καθύπνους όταν ουλαμός κινηματιών εισβάλλει μετά τα μεσάνυχτα στο λιτό διαμερισμά του στην οδό Ξενοκράτους στη Δεξαμενή. Ο Κανελόπουλος ήταν ο τελευταίος πρωθυπουργός πριν από τη δικτατορία. Δεν μπορεί κανείς βέβαια να του προσάψει ότι δεν κατάλαβε τι γινόταν, γιατί κανείς δεν είχε καταλάβει τι γινόταν. Αλλά σίγουρα η αδυναμία των αστικών δυνάμεων να συνεννοηθούν, και εδώ υπάρχει ευθύνη για τον Κανελόπουλο και για τον Παπανδρέου εκείνη τη στιγμή, ευνόησε τελικά την εκτροπή. Δεν μπορούσε νομίζω ο Κανελόπουλος να αποτρέψει τη δικτατορία των στρατιωτικών, γιατί δεν νομίζω ότι είχε αντίληψη της δύναμης που είχαν αποκτήσει μέσα στο στράτευμα αυτοί οι μικρότεροι αξιωματικοί συνταγματάρχες και κάτω. Αυτό συνδιαλεγόταν με τους ηγέτες των. Ενδεχομένως να είχε κάποια μικρή αντίληψη της άκρας δεξιάς εκείνης της εποχής που εξέφραζαν τότε οι ορισμένοι και στρατιωτικοί και στη χωροφυλακή και αλλού, και να προτιμούσε να παραμένουν οι θεσμοί χωρίς μεγάλες αλλαγές. Η μετάλλαξή του προς τον συντηρητισμό ολοκληρώνεται με την ανάληψη της ηγεσίας στην ΕΡΕ. Αυτή η μετακίνησή του δεν κλονίζει στο παραμικρό την πίστη του στον κοινοβουλευτισμό παρά τις αμφιλεγόμενες επιλογές του στα μέσα του 60. Τίθεται αμετακίνητα απέναντι στους πραξικοπηματίες. Ηγείται ουσιαστικά της πολιτικής αντίστασης κατά της Χούντας μέσα στην Ελλάδα. Γίνεται φάρος ηθικής και πνευματικότητας. Αναγνωρίζεται από τους παλαιούς αντιπάλους του όλου του πολιτικού φάσματος. Οι ευθύνες του στη διαμόρφωση της προχουντικής οξύτητας αμβλύνονται έως εξαφανίσεως. Ο Παναγιώτης Κανελόπουλος μέσα στη δικτατορία έχει μια στάση άψογη, όχι μονάχα ότι δεν μπορεί να το καταμαρτυρήσει κανείς τίποτα. Είναι άψογη επί της ουσίας. Είναι μια στάση αντιχουντική,
και αντιτρομοκρατική. Είναι παρόν ως μάρτυρας υπερασπίσεως σε δίκες αντιστασιακών. Είναι σαφέστατη η άρνησή του και η αντίρρησή του. Αποτελεί, θα λέγαμε, μία κωδικοποιημένη έκφραση εντός Ελλάδος της αντίστασης από τη δεξιά παράταξη και από τη συντηρητική παράταξη, με πολύ ουσιαστικό αποτέλεσμα, όταν πια από το 1973 και μετά, τέλειο 1972-1973 και μετά, η συντηρητική παράταξη πλέον αποφασίζει ουσιαστικά να έχει έναν αντιχουντικό λόγο και ρόλο. Η δικτατορία θα ρει κανείς απελευθέρωσε τον Κανελόπουλο από τα κομματικά βάρη και έτσι μπόρεσε να εκφράσει στο μέγιστο βαθμό την αγάπη του για τον φιλελευθερισμό, την αγάπη του για τους ανθρώπους και την υποστήριξη του διαλόγου σε όλα τα επίπεδα. Επομένως, ένας Κανελόπουλος που στα τέλη της προδικτατορικής περίοδου έχει ταυτιστεί με συντηρητικές θέσεις, έρχεται τώρα να γίνει σύμβολο εναντίον της Χούντας από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, διότι ακριβώς με τη στάση του, την υποστήριξη ακόμα και αριστερών σε δίκες, το συγγραφικό του έργο, τις παρεμβάσεις εναντίον της δικτατορίας, λειτουργεί σαν ένας ενωτικός παράγων, αυτό που πάντοτε ήθελε, που έχει ξεπεράσει πια όχι μόνο τον εθνικό διχασμό και τον διχασμό του εμφυλίου, αλλά και τα στεγανά της προδικτατορικής περίοδου. Η άψογη στάση του απέναντι στη Χούντα όχι μόνο σώζει την τιμή του δοκιμαζομένου πολιτικού κόσμου, αλλά δημιουργεί και τις προϋποθέσεις ώστε να αναλάβει τον πρώτο ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας μετά την κατάρρευση του Ιωαννιδικού καθεστώτος. Άλλωστε, τότε συμβολίζει τη δημοκρατική λαϊκή ενότητα. Επικρατεί ως γνωστό η λύση Καραμανλή. Πράγματι παρέχει πλείωνες και μείζωνες εγγυήσεις προς αποκατάσταση του πολιτεύματος. Για ένα πολύ μικρό διάστημα πίστεψε ότι θα ήταν ο επόμενος πρωθυπουργός, όταν η στρατιωτική και ο Γκυζίκης, υπό την πίεση της κοινής γνώμης και της καταραίουσας Ελλάδος τότε, της επίθεσης της Τουρκίας στην Κύπρο, θεώρησε ότι ίσως αυτός θα ήταν που θα έβγαζε την Ελλάδα από τη δύσκολη θέση. Ο Κανελόπουλος από το 1963 έως το 1974 είναι ο αρχηγός της ελληνικής δεξιάς, είναι ο αρχηγός της ΕΡΕ. Είναι επίσης αδιαμφισβήτητα ο αρχηγός της εσωτερικής αντίστασης κατά τη διάρκεια της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Είναι ο αρχηγός του πιο συμπαγούς, αν θέλετε, κόμματος. Παράνομο βέβαια, αλλά πάντως αρχηγός. Έχει ρόλο στην αντίσταση κατά των συνταγματαρχών. Και το απόγευμα εκείνο, της 23ης Ιουλίου, του προτείνεται η Πρωθυπουργία. Φεύγει ο άνθρωπος μαζί με τον Μαύρο για να συγκροτήσουν κυβέρνηση. Και όταν γυρνάει πίσω, έχει ουσιαστικά αποφασιστεί η μετάκληση του Καραμανλή. Προσωπικά για τον Κανελόπουλο ήταν εύλογο να νιώσει πικραμένος από την παραγκόνισή του τη στιγμή που έπεφτε η δικτατορία και συζητείται το να αναλάβει η πρόεδρος κυβέρνησης με την πρόεδρο τον Γεώργιο Μαύρο. Ιστορικά, αν το δει κανείς όμως από την απόσταση που προσφέρει ο χρόνος, ο Κανελόπουλος εκείνη τη στιγμή ήταν πολύ συνενετικός για να μπορέσει να σηκώσει το βάρος της μεταπολίτευσης. Η πυγμή Καραμανλή όντως ήταν απαραίτητη εκείνη τη στιγμή, δεδομένου ότι κανείς δεν ήξερε πώς αντιδράσει ο στρατός και για πόσο καιρό θα παρέμενε υπάκουος στις εντολές μιας κυβέρνησης που φτιάχτηκε ουσιαστικά εκ των ενόντων για να διαχειριστεί την κρίση στην Κύπρο και ταυτόχρονα να ανοίξει, να φιλελευθερωποιήσει το σύστημα. Δεν είναι παράλογο αν έχει χωλωθεί. Και γι' αυτό νομίζω ότι δεν αποδέχεται και την προσωρινή Προεδρία της Δημοκρατίας που του προσφέρει ο Καραμανλής το 1974 το Δεκέμβριο. Δεν θέλει. Δέχεται πρόταση τμήματος της αντιπολίτευσης να διεκδικήσει, με εκ των προτέρων δεδομένο το δυσμενές αποτέλεσμα, την Προεδρία της Δημοκρατίας. Ανθυποψήφιός του, ο ανέκαθεν φίλος του και αρχικός πολιτικός σύντροφός του, Κωνσταντίνος Τσάτσος. Η απόφαση του αυτή εδράζεται σε ένα πολύπλοκο ψυχολογικό υπόβαθρο, η διερεύνηση του οποίου εκφεύγει του παρόντος. Ίσως τελικά η ιστορία και οι συγκυρίες να αδίκησαν τον Κανελόπουλο. Πνευματικός ογκόλιθος ο ίδιος ενεπλάκει με τις αντιφάσεις του και τις αδυναμίες του.
Κρατάμε πάντως την πίστη του στους δημοκρατικούς θεσμούς και τον κοινοβουλευτισμό, τον οποίον εμπλούτησε με τη βαθύτατη παιδεία και τη σοφία του. Αυτό που κρατάμε από τον Κανελόπουλο είναι η μεγάλη δύναμη του πνεύματός του. Πρώτος αμφισβήτησε ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα. Δεν ήταν αυτός που το ρίξε, δεν ήταν αυτός που άσκησε την εξουσία. Αντίθετα, πολλοί συνεργάτες του δίπλα σε άλλους, είτε τον Παπάγο είτε τον Καραμαλή, άσκησαν την εξουσία και έφεραν τις αλλαγές που επιθυμούσε. Ο Κανελόπουλος συνέβαλε στην εδραίωση του κοινοβουλευτισμού με το ήθος του. Είχε αυτό που δυστυχώς δεν έχουν πολλοί σύγχρονοι μας πολιτικοί. Δηλαδή την απόλυτη και εμφανή, φανερή ανιστεροβουλία του. Ήταν ένας ανιστερόβουλος, τίμιος πολιτικός. Ο Κανελόπουλος φέρει στην ελληνική πολιτική ένα σύγχρονο πνεύμα. Είναι ένας άνθρωπος πνευματικός και δεν έχει πολλούς τέτοιους η παράταξή του. Με την στάση του αποδεικνύει ότι η πνευματικότητα δεν είναι προνόμιο μόνο της αριστεράς ή κάποιων άλλων χώρων, ότι μπορεί να βλαστήσει πνευματική συζήτηση γύρω από θέματα που καλύπτονται κυρίως από την κυβερνητική δράση. Συνδυάζει ορθολογισμό και γενναιότητα. Και εδώ μάλλον εκπροσωπεί το είδος ηγέτη που οραματιζόταν ο Καραμανλής για την Ελλάδα. Ο Καραμανλής πάντοτε έλεγε ότι ο ορθολογισμός πρέπει να συνδυάζεται με γενναιότητα, διαφορετικά είναι στήρος. Ο ίδιος είναι μια πολύ γοητευτική μορφή, παραμένει ένας από τους, θα έλεγα, φάρους του ελληνικού πολιτικού συστήματος και της ελληνικής πολιτικής σκέψης, έστω και αν δεν έχει γίνει σεβαστός, ιδίως από τους πολιτικούς του αντιπάλους, οι οποίοι ακόμη και σήμερα τον κατηγορούν με ορολογία που θα τέριαζε περισσότερο στη δεκαετία του 40 παρά στις μέρες μας. Παραδέχτηκε τα λάθη της δεξιάς του παρελθόντος, είπε ότι κάναμε όλοι λάθη, πρέπει να τα ξεχάσουμε, υπάρχουν μεγαλύτερες υποθέσεις από τις υστεροβουλίες μας και τις προσωπικές μας φιλοδοξίες. Αυτή η περίοδος ήταν η καλύτερη του. Ήταν ο δρόμος προς τη Δαμασκό του Κανελόπουλου.